Οι περισσότεροι, μικροί και μεγάλοι, έχουμε παραπονεθεί έστω και μία φορά στη ζωή μας για πόνο στο κεφάλι. Ο πονοκέφαλος, λοιπόν, σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, θεωρείται το συχνότερο σύμπτωμα παγκοσμίως για το οποίο αναζητούν οι άνθρωποι ιατρική συμβουλή. Είναι ένα από τα πλέον διφορούμενα συμπτώματα και μπορεί να εμφανιστεί στον οποιονδήποτε. Για κάποιους μπορεί να αποτελεί τακτική ρουτίνα και κομμάτι της ζωής τους, ενώ άλλοι δεν εμφανίζουν πονοκέφαλο σχεδόν ποτέ. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιας πάθησης και είναι στοιχείο της ιδιοσυγκρασίας του ανθρώπου. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί να αποτελεί προήμιο σοβαρότατων καταστάσεων ή να υποκρύπτει κάποια πάθηση. Η διάκριση μεταξύ των δύο αυτών περιπτώσεων πραγματοποιείται από τους νευρολόγους, αλλά συχνά απαιτείται πολύς χρόνος για να τεθεί η διάγνωση. Η κεφαλαλγία τάσης είναι η συχνότερη μορφή πονοκεφάλου, ενώ μια άλλη συχνή μορφή είναι η μικρανία. Πέρα από αυτές τις δύο μορφές, υπάρχουν πολλές ακόμη, κάποιες από τις οποίες είναι συχνές και κάποιες πολύ πιο σπάνιες. Όπως καταλάβατε, σήμερα θα συζητήσουμε για τους πονοκεφάλους, γιατί όπως αναφέρθηκε και στο βίντεο, είναι ένα από τα πιο συχνά ενοχλήματα για τα οποία θα πάμε στο γιατρό μας. Κοντά μας βρίσκεται η κυρία Εκατερίνη Τερζούδη, επίκουρη καθηγήτρια νευρολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλησπέρα κυρία Τερζούδη και καλώς ήρθατε στο ΕΒΖΙΝ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Στο εισαγωγικό βίντεο τα είπαμε όλα σωστά. Συμφωνείτε? Σωστά τα είπαμε, δεν τα είπαμε όλα βέβαια, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αρχή-αρχή. Η κεφαλαλγία και ο πονοκέφαλος, καταρχάς, είναι το ίδιο πράγμα? Ναι. Η κεφαλαλγία είναι η επιστημονική ονομασία του πονοκεφάλου και υποδηλώνει οποιονδήποτε πόνο στην κεφαλή ή στο πρόσωπο. Άρα, οπουδήποτε πονάμε, στο κεφάλι μας ή ακόμη και στο πρόσωπο μας αναφέρεται ότι... Είναι ο όρος πονοκέφαλος ή κεφαλαλγία ο επιστημονικός. Ναι. Τι ακριβώς μας πονάει στο κεφάλι? Ξέρουμε όλοι ότι έχουμε μέσα τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος μας πονάει. Ο εγκέφαλος δεν πονάει γιατί δεν έχει υποδοχής του πόνου. Πονάνε άλλες δομές. Πονάνε οι μήνικες, πονάνε τα αγγεία, τα νεύρα, οι μύες. Πονάνε επίσης τα μάτια, τα δόντια, οι βλενογόνοι, οι κόλποι όπως είναι τα ηγμόρια. Άρα μόνο ο εγκέφαλος ουσιαστικά δεν πονάει, όλες οι υπόλοιπες απ' έξω δομές έχουν υποδοχή του πόνου, οπότε οποιαδήποτε από αυτές τις δομές μπορεί να είναι η αιτία του πόνου μας. Οποιαδήποτε από αυτές τις δομές, ναι, μπορεί να έχει βλάβη, θα δημιουργηθεί ο πόνος. Τι προκαλεί αυτόν τον πόνο? Έχει βρεθεί επιστημονικά γιατί ακριβώς πονάμε στο κεφάλι? Είναι πάρα πολλές οι αιτίες και ανάλογα με την αιτία κάθε φορά της κεφαλαλγίας είναι και διαφορετικός ο μηχανισμός. Για κάποιους από αυτούς τους πονοκεφάλους έχει αποσαφινιστεί η αιτία και ο μηχανισμός, για κάποιους άλλους όχι. Είναι πολύ διαφορετικές αιτίες. Γιατί όμως κάποιοι από εμάς βιώνουμε πονοκεφάλους συχνά, ενδεχομένως και από τότε που ήμασταν μικροί, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι λένε ότι εμένα σπανίως μου συμβαίνει να πονέσει το κεφάλι μου? Ή και καθόλου? Καταρχήν, ένα πονοκέφαλο όλοι οι άνθρωποι έχουν βιώσει. Από εκεί και πέρα, ανάλογα και με την αιτία, μπορεί να υπάρχει και κάποια γενετική προδιάθεση σε συγκεκριμένες μορφές πονοκεφάλων και υπάρχουν και τα εκκλητικά αίτια που μπορεί να είναι διαφορετικά σε κάθε είδος. Μπορεί να είναι το στρες, μπορεί να είναι μία λίμωξη, ένας πυρετός που θα προκαλέσει πονοκέφαλο. Κάποιοι άνθρωποι είναι περισσότερο προδιατεθειμένοι, περισσότερο ευαίσθητοι, ας πούμε, στο να αναπτύξουν πονοκέφαλο και αυτοί θα έχουν πιο συχνά, εάν συντρέξουν και οι κατάλληλοι εκκλητικοί παράγοντες. Είναι προδιατεθειμένοι επειδή το κληρονόμησαν ενδεχομένως από τους γονείς τους? Δηλαδή, μας ενδιαφέρει άμα και οι γονείς μας είχαν πονοκέφαλο? Για ορισμένους τύπους κεφαλαλγίας, ναι. Όπως είναι, ας πούμε, η μικρανία, που είναι και μια συχνή κεφαλαλγία, υπάρχει σαφής γενετική προδιάθεση και έχουν βρεθεί και συγκεκριμένα γονίδια που προδιαθέτουν. Μιας και αναφέρατε τώρα την ημικρανία και μας είπατε και προηγουμένως ότι υπάρχουν πολλά και διάφορα είδη πονοκεφάλων. Θέλετε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε πώς χωρίζετε εσείς οι νευρολόγοι τους διάφορους πονοκεφάλους?
Εμείς τους χωρίζουμε σε κατηγορίες. Είναι πολλές κατηγορίες, είναι εκατοντάδες οι κατηγορίες της κεφαλαλγίας. Ένας βασικός διαχωρισμός είναι ανάμεσα στους πρωτοπαθείς και στους δευτεροπαθείς πονοκεφάλους ή κεφαλαλγίες. Όπου πρωτοπαθή σημαίνει ότι ο ίδιος ο πονοκέφαλος είναι η πάθηση, δεν κρύβει δηλαδή κάποια άλλη αιτία. Και δευτεροπαθή σημαίνει ότι υπάρχει κάποια άλλη αιτία που προκαλεί τον πονοκέφαλο. Ας πούμε, η μικρανία είναι μία πρωτοπαθής κεφαλαλγία, η κεφαλαλγία λόγω μιας λίμωξης είναι μία δευτεροπαθής. Και είναι σημαντικό να κάνουμε καταρχήν αυτή τη διάκριση για να αναζητήσουμε πιθανά αίτια, να βάλουμε σωστή διάγνωση και θεραπεία βέβαια. Ωστόσο, μας είπατε ότι υπάρχουν πάρα πολλά είδη πονοκεφάλων. Ίσως γι' αυτό ακούσαμε στο βίντεο ότι είναι διφορούμενο σύμπτωμα, δηλαδή δεν μας καθοδηγεί πολύ καλά. Καταρχήν είναι ένα σύμπτωμα, όπως σωστά είπατε. Δεν είναι από μόνη της η κεφαλαλγία μία πάθηση. Και αυτό το σύμπτωμα μπορεί να υποδηλώνει πολλές διαφορετικές παθήσεις. Επομένως, χρειάζεται πολύ καλό ιστορικό, πολύ καλή εξέταση από ειδικό νευρολόγο για να διακρίνουμε ένας πονοκέφαλος τι σημαίνει. Άρα, γενικά, όταν έχουμε επίμονους πονοκεφάλους, στον νευρολόγο θα απευθυνθούμε αρχικά. Όταν έχουμε επίμονους πονοκεφάλους, όταν έχουμε έναν πονοκέφαλο ο οποίος είτε μας ανησυχεί είτε μας ταλαιπωρεί, ο νευρολόγος είναι αυτός ο οποίος θα βάλει τη διάγνωση. Ποιες είναι οι πιο συχνές κεφαλαλγίες που συναντάτε στην καθημερινότητά σας? Οι πιο συχνές κεφαλαλγίες γενικά είναι η απλή κεφαλαλγία τάσης, ο απλός πονοκέφαλος όπως τον λέμε. Και από εκεί και πέρα από τις δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες, είναι οι κεφαλαλγίες στα πλαίσια λοιμώξεων, οι κεφαλαλγίες από κατάχρηση αλκοόλ. Βέβαια, αυτοί δεν είναι οι πονοκέφαλοι τους οποίους συναντάμε εμείς στο ειδικό ιατρείο. Είναι οι πονοκέφαλοι οι οποίοι ταλαιπωρούν πιο συχνά τους ασθενείς. Όσον αφορά τις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες που μας είπατε ότι ουσιαστικά συνιστούν την ίδια την πάθηση. Αυτό είναι το πρόβλημα, ο πονοκέφαλος. Ναι. Ποιες είναι αυτές? Είναι η μικρανία, είναι η απλή κεφαλαλγία τάσης, που είναι και η πιο συχνή. Αυτό που μας αναφέρατε προηγουμένως, ο συχνός πονοκέφαλος που πονοκέφαλο, νιώθουμε. Ναι. Είναι από εκεί και πέρα κάποιες άλλες κεφαλαλγίες, όπως η αθρηστική κεφαλαλγία, νευραλγίες, και κάποιες άλλες που είναι πάρα πολλές για να τις αναφέρουμε τώρα. Τις χωρίζουμε, γιατί λίγο πάμε να καταλάβουμε τι εννοείται. Τις χωρίζουμε με βάση το πού πονάει το κεφάλι μας, σε ποιο σημείο έτσι καταλήξαμε σε αυτές τις κατηγορίες. Ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό. Για να βάλουμε τη διάγνωση θέλουμε πολύ καλό ιστορικό. Στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψη είναι το πού πονάει το κεφάλι, το πόσο δυνατός είναι ο πόνος, πόση ώρα κρατάει ο πόνος, αν έχει άλλα συνοδά συμπτώματα, αν δηλαδή είναι ένας σκέτος πονοκέφαλος ή ένας πονοκέφαλος με ναυτία, με δυσανεξία στους θορύβους ή στο έντονο φως. Όλα αυτά τα στοιχεία, τι προκαλεί τον πονοκέφαλο, τι αποτελεί δηλαδή εκκλητικό αίτιο, όλα αυτά μας βοηθάνε να βάλουμε τη διάγνωση σε μια πρωτοπαθή κεφαλαλγία. Μιας και αναφέρατε το τι προκαλεί τον πονοκέφαλο, έχουμε ακούσει πολύ συχνά κόσμο να παραπονιέται για πονοκεφάλους και να λέει «εγώ έχω πρόβλημα με τον αυχένα μου και αυτό πρέπει να φταίει που πονάει το κεφάλι». Μπορεί να ευθύνονται διάφορα προβλήματα στον αυχένα μας για πονοκεφάλους? Μπορεί, αλλά είναι εξαιρετικά ασύνηθες. Τις περισσότερες περιπτώσεις προβλήματα στον αυχένα θα προκαλέσουν είτε πόνο στον αυχένα, που το λέμε αυχεναλγία κατά αντιστοιχεία, είτε μπορεί να προκαλέσουν και μουδιάσματα στα χέρια. Σπάνια θα προκαλέσει πονοκέφαλο μια διαταραχή στον αυχένα και δεν θα πρέπει να είναι σίγουρα το πρώτο που θεωρούμε σαν αίτιο σε έναν πονοκέφαλο. Είναι εξαιρετικά σπάνιο. Όλες αυτές οι πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες, μας είπατε για την ημικρανία, για την κεφαλαλγία τάσεως, τον απλό πονοκέφαλο, για την αθρηστική. Είναι κάτι επικίνδυνο ή απλώς θα βοηθήσετε εσείς τον ασθενή να το θεραπεύσει επειδή ακριβώς τον ταλαιπωρεί στην καθημερινή του ζωή? Μπορεί να έχει κάποια επίπτωση στην υγεία μας? Εξαιρετικά σπάνια μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για την ζωή ή για την υγεία μια πρωτοπαθής κεφαλαλγία. Παρόλα αυτά, συχνά ταλαιπωρεί τον ασθενή, επηρεάζει την ποιότητα ζωής, επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα και παρόλο που δεν είναι κάτι επικίνδυνο, είναι λόγος για να αναζητήσει βοήθεια με το δεδομένο ότι μπορούμε να τον βοηθήσουμε να απαλλαγεί ή τουλάχιστον να γίνουν πιο ήπιοι οι πονοκέφαλοι του. Έστω ότι, λοιπόν,
έχει κάποιος άνθρωπος έντονο πονοκέφαλο που τον ταλαιπωρεί στην καθημερινότητά του και του δημιουργεί προβλήματα και επιλέγει να πάει σε έναν νευρολόγο. Εσείς τι εξετάσεις έχετε στα χέρια σας προκειμένου να καταλάβετε ποια από τις πρωτοπαθείς ενδεχομένως κεφαλαλγίες έχει ο ασθενής, τι εξετάσεις κάνετε? Η πιο σημαντική εξέταση που κάνουμε είναι το σωστό ιστορικό, λεπτομερές ιστορικό και η κλινική εξέταση. Οι πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες εξορισμού, επειδή δεν κρύβουν κάποιο άλλο αίτιο, δεν θα είναι παθολογική καμία παρακλινική εξέταση, ας πούμε, η αξονική. Η αξονική. Ναι. Αυτό στο που κεφάλι. Έχει... Ναι. Α, μπορεί να χρειαστεί δηλαδή στη διερεύνηση των δευτεροπαθών. Θα χρειαστεί εάν υποπτευόμαστε ότι υπάρχει μία δευτεροπαθής κεφαλαλγία, μία άλλη αιτία. Για τις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες το πιο σημαντικό είναι ένα πολύ σωστό ιστορικό. Και η κλινική εξέταση που μας είπατε, η οποία να φανταστώ δεν ενέχει επώδυνες εξετάσεις. Όχι καθόλου. Όχι, είναι κάτι ανώδυνο. Είναι η φυσική εξέταση που κάνει ο γιατρός στο ιατρείο. Έχω ακούσει για το ημερολόγιο της κεφαλαλγίας. Ναι. Αυτό το χρησιμοποιείτε, δηλαδή να καταγράφει ο άνθρωπος πότε έχει τον πονοκέφαλο, πόσο διαρκεί, πόσο έντονος ήταν κάθε φορά, βοηθάει καθόλου, το συστήνετε? Ναι, το συστήνουμε, ειδικά σε άτομα που πάσχουν από συχνούς ή χρόνιους πονοκεφάλους. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Μπορεί να είναι ένα πολύ απλό ημερολόγιο που σημειώνει μόνο ποιες μέρες πονάει και πόσο δυνατός είναι ο πόνος και τη χρήση των αναλγητικών που παίρνει για τον πονοκέφαλο. Μπορεί να είναι πιο λεπτομερές, στις γυναίκες να σημειώνει τον κύκλο, τον εμμηνορυσιακό κύκλο. Μπορεί να σημειώνει πιθανά εκκλητικά αίτια, συσχέτιση δηλαδή του πονοκεφάλου με κάποια αίτια που ενδεχομένως να βρούμε ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση. Και μας βοηθάει γιατί έτσι μπορούμε να παρακολουθούμε και να διαπιστώσουμε κάποια χαρακτηριστικά του πονοκεφάλου, αλλά μπορούμε και να παρακολουθούμε πώς ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να παρατηρούμε τον εαυτό μας και τον πονοκέφαλό μας, γιατί είναι ένα ουσιαστικά από τα δύο όπλα που έχει ο γιατρός για να καταλάβει τι έχουμε. Οι πληροφορίες που εμείς θα του δώσουμε. Άρα χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση πολύ καλά να παρατηρούμε εμείς οι ίδιοι τη συχνότητα του πονοκεφάλου, πόσο έντονος είναι, όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν. Ναι, και κυρίως αν μπορούμε να διαπιστώσουμε τι τον προκαλεί, γιατί τα εκκλητικά αίτια δεν είναι τα ίδια σε όλους. Αν κάποιος, ας πούμε, διαπιστώσει ότι το αλκοόλ του προκαλεί μια κρίση πονοκεφάλου, θα το αποφύγει. Και επειδή δεν είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους, έχει σημασία και εμείς να τον ρωτήσουμε για να τον βοηθήσουμε να αντιληφθεί τι πιθανόν τον προκαλεί και ο ίδιος να παρατηρεί. Ειδικά το αλκοόλ πρέπει να είναι αρκετά συχνό εκκλητικό αίτιο, γιατί έχω ακούσει πολύ κόσμο να παραπονιέται και όταν πίνει κρασί έχουν συσχετιστεί ενδεχομένως ουσίες που περιέχει το αλκοόλ με τους πονοκεφάλους. Έχουν συσχετιστεί και με τις ημικρανίες, όπου μπορεί να είναι εκκλητικό αίτιο για την ημικρανία, είτε το αλκοόλ γενικά, είτε το κόκκινο κρασί ιδιαίτερα. Από εκεί και πέρα και η μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο τάσης, μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο δευτεροπαθή από άλλα αίτια, όπως είναι, ας πούμε, η αφυδάτωση που προκαλεί. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία να παρατηρούμε λίγο πριν νιώσουμε το αίσθημα του πονοκεφάλου, τι ακριβώς έγινε και τι προηγήθηκε. Βοηθάει αυτό πάρα πολύ τον γιατρό. Βοηθάει να το παρατηρούμε και να το καταγράφουμε, ώστε να το δούμε σε βάθος χρόνου. Για να περάσουμε τώρα να καταλάβουμε αναλυτικά τι συμβαίνει στον κάθε πονοκέφαλο. Είπαμε ότι στις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες ανήκει η κεφαλαλγία τάσης, η ημικρανία, η αθρηστική κεφαλαλγία και κάποιες άλλες λιγότερο συχνές. Ναι. Όσον αφορά στην κεφαλαλγία τάσεως, τι ακριβώς πόνος είναι αυτός? Και θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να δούμε και τη σχετική φωτογραφία για να μας εξηγείτε πού ακριβώς πονάει κανείς όταν έχει κεφαλαλγία τάσης. Η κεφαλαλγία τάσης είναι μια κεφαλαλγία η οποία συνήθως δεν είναι δυνατή, δεν έχει έντονο πόνο. Πονάει όλο το κεφάλι, περισσότερο πονάει στο μέτωπο πάνω από τα μάτια. Μπορεί να πονάει βέβαια και πίσω στον αυχένα. Όπως είπαμε, δεν είναι πολύ έντονος ο πονοκέφαλος και συνήθως το περιγράφει κανείς σαν να τον σφίγγει μία μέγενη, σαν να πιέζει κάτι, σαν να έχει ένα βάρος στο κεφάλι.
Και στις περισσότερες περιπτώσεις η κεφαλαλγία είναι το μοναδικό σύμπτωμα. Δεν έχουμε δηλαδή ναυτία ή εμετό ή και αν έχουμε θα είναι πάρα πολύ ήπια. Αυτό διαρκεί, αυτός ο πόνος που είπατε ότι μπορεί να είναι πάνω από τα μάτια, σαν στεφάνι, να χτυπάει λίγο, να πονάει και προς τα πίσω. Είναι μεγάλης διάρκειας πόνος. Μπορεί να είναι από κάποια λίγα λεπτά μέχρι λίγες ώρες. Mm-hmm. Είναι η πιο συχνή κεφαλαλγία είναι αυτή. Είναι η πιο συχνή πρωτοπαθής κεφαλαλγία με μεγάλη συχνότητα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά πάνω από 50%. Πάνω από 50%. Ειδικά όταν μιλάμε για επεισοδιακή κεφαλαλγία, δηλαδή για σπάνιους πονοκεφάλους, είναι πολύ υψηλή συχνότητα και είναι και ελαφρώς συχνότερη στις γυναίκες από ότι στους άντρες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν συναντάτε πιο συχνά σε κάποιο από τα δύο φύλλα, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που δημιουργείται αυτός ο πονοκέφαλος? Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Mm-hmm. Ξέρουμε κάποια αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα επεισόδιο κεφαλαλγίας. Το στρες είναι ένα συχνό αίτιο που μπορεί να προκαλέσει μια κεφαλαλγία. Από εκεί και πέρα κάποιοι άνθρωποι που έχουν συχνούς πονοκεφάλους τάσεις έχουν μια ευαισθησία στους μυς, στους περικρανιακούς μυς. Είναι δηλαδή σε σύσπαση οι μυς. Τους μυς που περιβάλλουν το κεφάλι μας, εννοείται. Ακριβώς, mm-hmm. Ναι. Και είναι θεωρίες όλα αυτά, δεν έχουν αποδειχθεί, αλλά είναι από τα αίτια που έχουν σαφή συσχέτιση. Μπορεί να σχετίζεται με συναισθηματική φόρτιση? Ναι, η συναισθηματική φόρτιση, το στρες γενικά, μπορεί να αποτελέσει αίτιο για την εκδήλωση μιας κεφαλαλγίας. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η κεφαλαλγία οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια. Είναι μία οργανική πάθηση, η οποία όμως θα εκδηλωθεί εάν συντρέξει και κάποιος άλλος λόγος όπως είναι το στρες. Αυτό ισχύει σε πολλές κεφαλαλγίες, και στην κεφαλαλγία τάσης και στην ημικρανία. Σε περίοδο στρες ένα άτομο το οποίο όμως ήδη είναι προδιατεθειμένο να αναπτύξει πονοκέφαλο θα κάνει μία κρίση πονοκεφάλου. Υπάρχει περίπτωση να επηρεάζονται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, δηλαδή αν έχει πολύ υγρασία, αν έχει πολύ ζέστη? Έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο? Έχει παρατηρηθεί, δεν είναι το ίδιο για όλους και είναι πιο συχνό στην ημικρανία. Mm-hmm. Οι αλλαγές δηλαδή του περιβάλλοντος ή οποιαδήποτε αλλαγή. Όπως και για τη διατροφή ισχύει το ίδιο. Α, και η διατροφή μπορεί να παίξει ρόλο. Ναι. Να ρωτήσω κάτι που είναι ανησυχία και πολλών μητέρων. Στο σχολείο που τα παιδιά κουβαλάνε τις τσάντες τους και είναι βαριές και μπορεί σιγά σιγά να διαμορφώνουν μια κακή στάση σώματος. Μπορεί αυτή η κακή στάση σώματος να είναι η αιτιολογία, το εκκλητικό αίτιο για έναν πονοκέφαλο? Αυτή η κακή στάση σώματος και το βάρος που κουβαλάνε τα παιδιά, το οποίο όντως είναι πολύ, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κυρίως όμως στον αυχένα, τα οποία δεν είναι και σίγουρο ότι θα εμφανιστούν στην παιδική ηλικία, μπορεί να εμφανιστούν αργότερα, αλλά σίγουρα είναι επιβαρυντικό για προβλήματα κυρίως στον αυχένα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, επειδή ακριβώς αυτός ο συγκεκριμένος πονοκέφαλος, η κεφαλαλγία τάσης, είναι, όπως μας είπατε, ο πιο συχνός. Mm. Και φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος, με το που εμφανίζεται το σύμπτωμα, παίρνει κάποιο παυσίπονο για να του περάσει ο πονοκέφαλος. Mm. Υπάρχει περίπτωση, αν παίρνουμε συνέχεια παυσίπονα, εφόσον είναι συχνός, αυτή η κατάχρηση να οδηγήσει σε εμφάνιση πονοκεφάλου τις ώρες που δεν θα παίρνουμε παυσίπονα? Δηλαδή, μπορεί να εξαρτηθεί ο οργανισμός μας και μετά να πονάει το κεφάλι από την κατάχρηση? Ναι, βεβαίως. Αυτός είναι ένας τύπος κεφαλαλγίας. Η κεφαλαλγία από κατάχρηση αναλγητικών και εμφανίζεται σε άτομα τα οποία παίρνουν πολλά παυσίπονα για να αντιμετωπίσουν μια κεφαλαλγία. Mm-hmm. Όχι δηλαδή σε άτομα τα οποία παίρνουν παυσίπονα για άλλους λόγους, για μια, ας πούμε, αρθρίτιδα. Αυτά τα άτομα τα οποία έχουν συνήθως συχνούς πονοκεφάλους, όταν κάνουν κατάχρηση και σαν κατάχρηση ορίζουμε τη χρήση αναλγητικών για περισσότερες από 10 ή 15 μέρες κάθε μήνα, είναι δηλαδή συχνή χρήση, μπορεί να έχουν και να προσθέσουν στην κεφαλαλγία που ήδη έχουν, για την οποία λαμβάνουν εξ αρχής τα παυσίπονα, και την κεφαλαλγία από κατάχρηση αναλγητικών, η οποία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί καταρχήν σε αυτή την περίπτωση δεν βρίσκει ανακούφιση από τα αναλγητικά και έτσι αναγκάζεται να αυξήσει τη δόση και τη συχνότητα και γίνεται ένας φαύλος κύκλος και θα πρέπει να λάβει ειδική θεραπεία.
Εδώ στην Ελλάδα που γενικώς με τα φάρμακα έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, μας τα συστήνουν οι γιαγιάδες, οι γιαγιάδες συστήνουν σε γιαγιάδες και γενικότερα κάνουμε κατάχρηση των φαρμάκων. Είναι συχνό φαινόμενο. Είναι συχνό φαινόμενο σε άτομα τα οποία έχουν συχνούς και χρόνιους πονοκεφάλους. Ναι. Πώς θα θεραπεύσετε εσείς μία τέτοια κεφαλαλγία, μία κεφαλαλγία τάσης? Τι θεραπεία έχει? Ανάλογα με την συχνότητα και την ένταση και πόσο ταλαιπωρεί τον ασθενή, είναι από το πιο απλό, δηλαδή εάν έχει σπάνια πονοκέφαλο μπορεί να παίρνει ένα απλό αναλγητικό και να ανακουφίζεται. Αν όμως είναι χρόνιοι πονοκέφαλοι, κλιμακώνουμε τη θεραπεία, έχοντας πάντα σαν αρχή ότι το πιο απλό φάρμακο που μπορεί να αντιμετωπίσει τον πονοκέφαλο είναι αυτό το οποίο θα προτιμήσουμε. Mm-hmm. Αλλά εκτός από τις συμπτωματικές θεραπείες που είναι τα παυσίπονα που θα πάρει κάποιος σε μια κρίση κεφαλαλγίας, όταν δηλαδή πονάει το κεφάλι, σε κάποιες περιπτώσεις που είναι χρόνια η κεφαλαλγία, θα δώσουμε και προφυλακτική αγωγή. Προφυλακτική δώσουμε... δηλαδή σημαίνει ότι... Είναι ένα φάρμακο το οποίο το παίρνει καθημερινά για να μειώσει τους πονοκεφάλους, να μειώσει τη συχνότητα, την ένταση. Το παίρνει δηλαδή πριν πονέσει το κεφάλι. Σε περίοδους που δεν υπάρχουν δηλαδή πονοκέφαλοι. Το παίρνει είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει ο πονοκέφαλος καθημερινά για ένα διάστημα που ποικίλει, αλλά συνήθως θα είναι γύρω στους 6 μήνες, με σκοπό να απαλλαγεί ή τουλάχιστον να μειωθούν οι πονοκέφαλοι για όσο διάστημα λαμβάνει την προφυλακτική αγωγή, αλλά και για κάποιο διάστημα μετά. Όλες αυτές οι αγωγές, είτε αυτή που θα πάρουμε για να ανακουφίσουμε το σύμπτωμά μας, είτε αυτή που θα πάρουμε προφυλακτικά, τι αποτελέσματα έχουν? Δηλαδή, θα σταματήσει ένας άνθρωπος που θα κάνει αυτές τις θεραπείες να εμφανίζει αυτούς τους ενοχλητικούς πονοκεφάλους, ή μπορεί μετά από κάποια χρόνια να εμφανιστούν ξανά? Ο στόχος είναι να σταματήσουν οι πονοκέφαλοι. Παρ' όλα αυτά και το να μειωθούν σε ένταση ή να μειωθούν σε συχνότητα, να περιορίσουμε τη χρήση των φαρμάκων, των συμπτωματικών που παίρνει. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Κεφαλαλγία τάσης γενικά είναι μια κεφαλαλγία εύκολη στην αντιμετώπιση της, αν λάβει την κατάλληλη θεραπεία. Δηλαδή, περισσότεροι ασθενείς βρίσκουν πολύ μεγάλη ανακούφιση, είτε απαλλαγή, είτε πολύ σημαντική ανακούφιση. Και αυτή η θεραπεία που θα δώσετε... Είναι απλή στη χρήση της ή χρειάζεται να παίρνει κανείς πολλά χαπάκια, να μπερδεύεται? Είναι απλή και βέβαια με την παρακολούθηση και την καθοδήγηση του νευρολόγου είναι πάρα πολύ εύκολο να την ακολουθήσει. Συνήθως για την κεφαλαλγία τάσης είναι μια απλή θεραπεία. Λοιπόν, είπαμε τα βασικά. Για την κεφαλαλγία τάσης φυσικά δεν μπορούμε να αναπτύξουμε όλη τη γνώση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να θυμίσω το email της εκπομπής fzin@thrakinet.tv που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και θα ήθελα να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.